Υπάρχει όμως ένα άλλο σημαντικό ζήτημα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Ήταν η εφελούσια ενδοδημοτική κινητικότητα, που ήταν και αυτή ένα στόχος, ο οποίος είχε τεθεί σε συμφωνία με τους θεσμικούς εταίρους της χώρας. Έπρεπε λοιπόν να μετακινηθούν 3.000 δημοτικοί υπάλληλοι. Τον περασμένο Ιούνιο είχαν λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα της ενδοδημοτικής κινητικότητας 961. Και έπρεπε βεβαίως να πετύχουμε τον στόχο να μετακινηθούν άλλοι 2.039. Δεν ήταν κάτι εύκολο, διότι πράγματι υπήρχε μια δυσπιστία στους ΣΟΤΑ. Σήμερα θέλω να ανακοινώσω στο Σώμα ότι σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μου έχουν δώσει οι υπηρεσίες μόλις πριν από λίγες ημέρες, το σύνολο των υπαλλήλων οι οποίοι συμμετείχαν στην ενδοδημοτική εθελουσία κινητικότητα, το σύνολο των υπαλλήλων είναι 2.827 και υπάρχουν συνεχώς και νέα στοιχεία τα οποία έρχονται. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι πιάσαμε τον στόχο και ευελπιστούμε ότι μπορούμε να τον ξεπεράσουμε, διότι οι εργαζόμενοι μας εμπιστεύτηκαν, διότι οι εργαζόμενοι άκουσαν αυτά τα οποία είπαμε, τις διαβεβαιώσεις μας ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση απόλυσης και συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα. Εμείς στο μεταρρυθμιστικό έργο απαντάμε με στοιχεία και απαντάμε και με νομοσχέδια.